έτσι ένα, να εισαγάγουμε, αν θέλετε, τους επόμενους μας καλεσμένους. Ένα πολύ πολύ ωραίο μέρος με γεμάτο ανεμόνες. Θέατρο Ανεμόνα. Ανδρέας Τηλεμάχου και Μαρίνος Ξενοφόντος. Γιατί σκοτεινιάσες έτσι εδώ, μανικέ? Λάμπεις. Ένα φως μυστήριος. Μία κοινή πορεία στο θεατρικό σανίδι γεμάτη πάθος, τολμηρούς ρόλους και συγκλονιστικές ερμηνείες. Έμαθε τα αντίθετα στα δικά του μάτια, στη δική του ψυχή. Η έλλειψη συνείδησης ήμουν αυτός που το σκόνταλο έρχεται και με έμαθε να μην το φοβάμαι, να το προκαλώ. Για στα σωθήκα μου έβαλε αυτό το πράγμα που δεν μοιάζει με φωτιά της αγάπης. Δύο ηθοποιοί που δεν διστάζουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους με κάθε τρόπο, καταρρύπτοντας κάθε ταμπού για χάρη της 7ης τέχνης. Εγώ φώναζα, ούλιαζα, όχι αλλά πατέρα μου, όχι στο κεφάλι, όχι στα πόδια, όχι στο κεφάλι, όχι στα πόδια. Η μητέρα μου φώναζε, σταμάτα, θα σκοτώσω το παιδί, τίποτα αυτός. Συνέχισε με περισσότερη μανία. Εγώ φώναζα, ούλιαζα, φώναζα, όχι αλλά πατέρα, όχι στο σώμα, όχι στο κεφάλι, όχι στο κεφάλι, όχι στο κεφάλι. Δύο ηθοποιοί, οι οποίοι σοκάρουν κάθε φορά με τις σκηνές και τις ερμηνείες τους. Δεν φοβούνται να πάνε ένα βήμα μπροστά, φέρνοντας ίσως επανάσταση στο χώρο του θεάτρου. Σαν το φίδι σέρνεται εδώ μέσα η προδοσία. Να την μοιραχίσει ξανά το φαρμάκι. Μη χάσω πάλι την αγάπη, την πήρε η φωτιά την παλιά μου. Δύο ονόματα τα οποία έχουν συζητηθεί πολύ στο χώρο, έχουν δεχθεί και θετικές και αρνητικές κριτικές για αυτό που κάνουν. Μια αποκάλυψη το πορτρέτο σου, Δόρια. Φώναζα, δεν ζωγράφιζα. Και ας μ' ακούγε όλος ο κόσμος. Σου έρθεις της ψυχής μου. Και κατευθυστεί στο πορτρέτο. Αυτό κατάλαβες εσύ. Το σίγουρο είναι πως έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο θέατρο και το έχουν αποδείξει πολλές φορές μέσα από τα απαιτητικά έργα που ανεβάζουν κάθε φορά στο σανίδι του θεάτρου Ανεμόνα, καταφέρνοντας πάντα να καθυλώνουν το κοινό. Αν το έργο που θα δείτε δεν ήταν αληθινή ιστορία, δεν θα το πιστεύατε. Είμαι σίγουρος. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Υποδεχόμαστε εδώ τον κύριο Ανδρέα Τηλεμάχου και τον Μαρίνο Ξενοφόντο. Φυσικά θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Παπέη που θέλει να πει κάτι. Ναι, ήταν ναι, ονειρική μια... ερμηνεία. Ήταν ονειρική ερμηνεία. Έτσι, μια και μιλάμε για τα όνειρα, ονειρική ερμηνεία. Πολύ εύστοχο το σχόλιο σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε. Εσείς περνάτε καλά στα όνειρά σας ή ταλαιπωρείστε? Και τα δύο. Και τα δύο, Και περνάμε καλά και ταλαιπωρούμαστε. Ναι. Όνειρα είναι εφιάλτες, είναι δεν ξέρω. Εγώ δεν τα θυμάμαι τα όνειρά μου, σχεδόν ποτέ. Μόνο ένα όνειρο είχα δει προχτές, ένα άσχημο όνειρο, ένα εφιάλτη.
Και ξύπνησα το πρωί και το θυμόμουν όλη μέρα. Είναι άδικο αυτό. Να βλέπει, να μην θυμάται τα όνειρα τα καλά. Και να δει ένα όνειρο και αυτό να είναι. Δεν τα θυμάμαι σχεδόν ποτέ. Παρεπιπτόντως θέλω να πω κάτι. Εγώ πριν από 3 χρόνια, όπως κοιμόμουν, σηκώθηκα στο κρεβάτι, θυμούμαι, και άκουγα μια φωνή να λέει: ο Αντρέας είναι από τη Σμύρνη. Και μου το έλεγε 3 φορές. Όταν πήγα στη Λεμεσό στην αδερφή μου, τη ρώτησα αν έχουμε καμιά σχέση με τη Σμύρνη. Και μου λέει: να ρωτήσουμε τη μητέρα. Δεν ήξερες εσύ και όχι. Κάποια σχέση με τη Σμύρνη όχι. Τότε. Και μου λέει: η μητέρα μου, ο παππούς σου ήταν από τη Σμύρνη. Έτσι. Και δεν το ήξερα. Αυτό προφητικό. Αυτό προφητικό είναι. Είχες προφητικό όνειρο. Επιβεβαιωτικό όνειρο. Ναι, γιατί είναι κάτι που ίσχυε, αλλά δεν το γνώριζε όμως. Ναι. Ενώ τον έκανε να το ψάξει και να μάθει ότι έχει καταγωγή από τη Σμύρνη. Υπάρχουν πολλά όνειρα που μας έχουν δώσει εφευρέσεις, το ξέρεις. Δηλαδή, πέστε μας ένα για να μπορέσω να πω μετά και στα παιδιά. Λοιπόν, και εφεύρεση δεν δυστηρεί. Ότι ένας χημικός τύπος, ναι. Δεν θυμάμαι ποιος. Τον είδε κάποιος στο όνειρό του. Το είδε στον όνειρό του. Το έγραψε και ήταν σωστό. Βγήκε, έκανε το πείραμα και ακριβώς η σύνθεση αυτή. Αλήθεια. Και έδωσε, νομίζω το βεζόλιο ήταν κάτι τέτοιο. Εσείς έτυχε καμιά φορά να έχετε καμιά έμπνευση? Γιατί οι καλλιτέχνες χρειάζονται έμπνευση. Έτσι. Είχατε καμιά έμπνευση έτσι που μπορεί να δατε όνειρο? Για μια ερμηνεία, για ένα θέατρο, για κάτι. Εσύ δεν θυμάσαι, δεν σε ρωτάω. Όχι, ναι, δεν τα θυμάμαι. Δείσου τον Αντρέα. Όχι. Κι όμως είχε η Αγκάθα Κρίστη. Η Αγκάθα Κρίστη έβλεπε και τους τύπους και την εξέλιξη μέσα στα όνειρά, μέσα από τα όνειρά της. Αλήθεια. Ναι. Εσάς πώς σας έρχονται έτσι ιδέες για αυτά τα ανατρεπτικά, θα έλεγα, και αρκετές φορές τολμηρά και τολμηρές θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζετε και χωρίς τα που πολύ σωστά το είπε και η Σόφη στο ρεπορτάζ, θυσιάζεται εντός εισαγωγικών πολλά πράγματα για χάρη της τέχνης. Έτσι. Νομίζω πως γεννηθήκαμε για την τέχνη, οπότε δεν το βλέπω και ως θυσία. Γι' αυτό απέναντι, το έβαλα εντός εισαγωγικών. Ναι. Από εκεί και πέρα τα έργα μας δεν νομίζω πως είναι τόσο σοκ όσο λένε. Είναι ζωή το θέατρο. Συγκρίνουμε πάντα αυτά... με τα υπόλοιπα που βλέπουμε. Πάντα, ναι, γίνεται μια σύγκριση αναπόφευκτα. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι πάντα οι αληθινές ιστορίες. Αυτά που συμβαίνουν μας τρομάζουν. Και ή κλείνουμε τα μάτια για να τα προσπεράσουμε, ή αφήνουμε τα μάτια ανοιχτά για να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς είμαστε από αυτούς τους χαρακτήρες. Mm. Ανοίγουμε τα μάτια, τα βλέπουμε, είμαστε ρεαλιστές, βλέπουμε την αλήθεια και την καταπολεμούμε. Πώς ξεκίνησε αυτό το φοβερό θεατρικό δίδυμο? Κοίτα, γνωριζόμαστε από το 86. Θα αρχίσει να αποκαλύπτεις ηλικίες τώρα εσύ. Στο φίλες για ηλικίες. Εγώ θυμάμαι ότι γεννήθηκα το 94. Εσύ γεννήθηκες το 94? Γελάει. Και ξαναγεννήθηκα φέτος. Είχα 2 έτη γεννήσεως. Το δεύτερο είναι και 2011. Έτσι όπως το πας. Σε όνειρο ότι είχαν γεννήσει. Μπράβο. Μα η ζωή είναι ένα όνειρο. Μάλιστα. Το 86 λοιπόν είχαμε συναντηθεί με τον Ανδρέα στο θείασο του Γιάννη με τον Τόνι Φυρφυρή. Mm-hmm. Την εποχή που ακόμα ο απόϊχος της δόξας του Φυρφυρή ήταν πάρα πολύ έντονος. Οργώναμε όλη την Κύπρο τότε, περιοδεύαμε σε όλη την Κύπρο με ηθογραφίες, μουσικές, κυπριακές κωμωδίες. Και είχαμε, στην αρχή είχαμε μια ψιλοκόντρα μεταξύ μας, δεν ξέρω πώς και γιατί. Έτσι ξεκίνησε η φιλία με ναι, κόντρα. Ναι, μια ψιλοκόντρα. Ψιλοκόντρα δεν φταίω εγώ. Εγώ του ζήτησα make-up, δεν ήξερα να βαφτώ τότε. Και του ζήτησα λίγο make-up από το δικό του και με το ζόρι μου το έδωσε. Και το πήρα το μπουκαλάκι, έβαλα και όταν το επέστρεψα πίσω, κοίταζε να δει πόσο είχα αφαιρέσει από το μπουκαλάκι. Δεν ξέρω γιατί το είχα κάνει αυτό τότε. Αυτό είναι αλήθεια όμως που λέει. Η τσιγκούνη δεν είναι. Δεν ξέρω πώς και μου βγήκε. Ήταν ψωνάρα. Ναι, τότε ήμουν ψωνάρα. Είχαμε μια περίεργη χειρία. Μετά το ξεπέρασε. Μετά το ξεπέρασα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, γίναμε κολλητοί φίλοι μετά. Ύστερα ο καθένας ακολούθησε τον δρόμο του. Εγώ πήγα, σπούδασα. Μετά ήμασταν σε διαφορετικά θέατρα. Αλλά είχαμε ένα κοινό όνειρο. Από το 86 το είχαμε πει δηλαδή. Ότι κάποτε τι ωραία θα ήταν να φτιάξουμε ένα δικό μας θέατρο μαζί. Τις ανεμόνες. Και πώς βγήκε το όνομα? 2002. Ανεμόνα είναι ένα άγριο λουλούδι και συνάμα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Όπως είναι το θέατρο. Ο συνδυασμός. Άσχημο και όμορφο συνάμα. Είναι άσχημο το θέατρο? Είναι. Από ποια πλευρά, πώς το βλέπεις εσύ? Από την ανθρώπινη πλευρά. Εξήγησε από τους συνεργάτες.
από πλευράς ανταγωνισμού. Μπράβο. Ναι, φιλοδοξίες και τέτοια πράγματα που δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο της τέχνης γενικότερα. Πρέπει να κοιτάμε το αντικείμενο, να είμαστε ρεαλιστές, να μπορούμε να δημιουργούμε χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί που δεν καταλήγουν και πουθενά στο τέλος της αντιμετωπίσατε μέρας. Αυτή τη σκληρότητα από μέρους συναδέλφων. Και εσείς βάζετε τα εισαγωγικά αν θέλετε. Ναι. Ναι, και μας έκανε και καλό. Γιατί και εμείς υπήρξαμε φιλόδοξοι και εμείς υπήρξαμε ανταγωνιστές. Οπότε εναπόκειται στον καθέναν πώς παίρνει αυτά τα αρνητικά από οποιονδήποτε συνάδελφο ή από οποιονδήποτε συνάνθρωπό του και τα βιώνει και τα κάνει, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Και νομίζω πως μας έκανε εν τέλει καλό. Δεν σας πλήγωσαν όμως κάποιοι. Θα σου πω παλαιότερα. Είσαι και καρκινάκι εσύ, θα μας πει τώρα και ο κ. Τραπέη που τα καρκινάκια είμαστε ευαίσθητα. Παλαιότερα στεκόμουν σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, είχα ας πούμε και πισόπλατες με χεριές που λέμε. Και... Έχει σημαδάκια, ε. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Πλέον είμαι, πώς θα σου πω. Όχι, δεν θα πω τη λέξη υπεράνω για να φανεί ότι το παίζω κάτι. Έχει ιεραρχήσει διαφορετικά τις προτεραιότητες. Είναι η φιλοσοφία μου πια. Αν θέλεις, είναι η κοσμοθεωρία μου. Είναι τόσο σύντομη η ζωή. Εντάξει, οι φιλοδοξίες ας πούμε για τον κάθε άνθρωπο είναι κάτι θεμητό μέχρι σε ένα σημείο. Είναι λογικό ας πούμε να έχεις φιλοδοξίες, να θες να φτάσεις κάπου, να βάζεις στόχους όσο ψηλή κι αν είναι. Αλλά πώς να σου πω, έχω ξεπεράσει κάθε ίχνος ανταγωνιστικής διάθεσης. Παλαιότερα ήμουν αρκετά ανταγωνιστικός και εγώ, το παραδέχομαι. Το έχω ξεπεράσει αυτό το πράγμα πια. Προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι όσο πιο δοτικός γίνεται. Δηλαδή, γιατί να είσαι σε ένα καμαρίνι και να νιώθεις αρνητικά κύματα, αρνητική αύρα δεξιά σου, αριστερά σου, να ανταγωνίζεις τον δίπλανο σου. Γιατί να μην περνάς ωραία, να γελάς, μετά να πάτε πισίνα από τώρα, να περάσεις όμορφα. Τι, αφού όλοι θα φανούμε, όλοι θα δουλέψουμε. Παλιά που δεν είχαμε και δικό μας θέατρο, τα ένιωθε αυτά τα πράγματα να έρχονται από δεξιά, από αριστερά, από πίσω. Τώρα είστε κύριοι του εαυτού σας. Έχω ξεπεράσει εντελώς αυτά τα πράγματα πια. Δηλαδή, πώς πω, δεν έχω αφαιρέσει ένα κόμπλεξ, γιατί καμιά φορά. Τα μεγενθύρεις κιόλας με στο νου σου αυτά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν ερεθίσματα, αλλά εσύ ο ίδιος τα διωγγώνεις. Ναι. Το αποφάσισα μια μέρα ότι δεν θα ξανασχοληθώ. Αν έρθεις και μου πεις, ξέρεις, να σου πω τι είπε ο Τάδε, δεν θέλω να ξέρω. Και εσύ έτσι, είσαι Αντρέα. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω, αλλά πάλι δεν με ενδιαφέρει. Απλώς σαν το ξωτάκι είμαι πολύ περίεργος. Και θέλω να ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να έθελω τυφλό. Ναι, δεν θέλεις να τα βάζεις κάτω από το καλάκι, χάρη του να περάσεις καλά. Όχι, όχι. Θέλω να τα ξέρω, αλλά τα προσπερνώ. Αυτά που θέλω να προσπεράσω. Κάποια άλλα όμως μπορείς να τα κρατήσεις κιόλας. Θα τα κρατάω, αλλά δεν θα βλάψω κανέναν. Δεν είστε εκδικητικός. Όχι, καθόλου. Δεν είσαι σκορπιός. Σκορπιοί είναι εκδικητικοί, έτσι. Η σκορπιοί είναι. Ναι. Ιδιαίτερα. Αλλά δεν είναι, κοίταξε να σου πω. Δεν είναι μόνο το ηλιακό ζώδιο. Είναι το λεγόμενο στέλιουμ. Δηλαδή, αν είναι συγκεντρωμένοι πλανήτες σε ένα σημείο του χάρτη, πολλοί μπορούν να υπερνικήσουν ακόμα και το ηλιακό και το ζώδιο, ζώδιο. Και, το, και τον οροσκόπο. Αυτό λέγεται στέλιουμ. Να σας δείξω το χάρτη πλανήτων. Μου μετά. Να, βεβαίως. Να πω και κάτι άλλο. Πριν να γεννηθείτε, εγώ είχα μπει μέσα σε αυτές τις σύντρικες του θεάτρου. Θα μου πεις του τι δουλειά έχεις εσύ. Ψάλτης, αστρολόγος, συγγραφέας, ερευνητής, μαθηματικός. Βέγκος. Λοιπόν, να το πω. Είσαι σαν κηθοποιός. Η πρώτη ενασχόλησή μου, καλά, βέβαια από μικρός ήμουν στην εκκλησία, ήταν να γίνω παπάς. Για να τα βάλουμε έτσι. Μάλιστα. Αλλά από παπάς πήγα. Το κοτσάκι έμεινε πήγα του παπά. Και έγινε, ναι, έμεινε, ναι. πήγα και σπούδασα σκηνογραφία, ενδυματολογία στου Σταυράκου. Σταυράκου. Μεγάλη γνωστή σχολή κινηματογράφου. Ναι. Λοιπόν, την έβγαλα. Μπράβο. Πολύ μήχανος ο κύριος Παπέη. Δούλεψα σαν σκηνογράφος και στην επιθεώρηση και στη. Και ζήσατε όλα αυτές τους ανταγωνισμούς. Έζησα ποιος θα μπει πρώτος, γιατί εσύ ήσουν πιο δεξιά και εγώ ήμουν πιο αριστερά. Αυτά ήταν από τότε. Δεν ήταν σε μεγάλη έκταση νομίζω. Τώρα είναι η προβολή τώρα, πιο μεγάλη. Τώρα είναι η προβολή Πού γίνονται μεγαλύτερες έτσι από. Δεν έχετε μεγάλη εμπειρία στο χώρο και έτσι αφού περάσατε και από όλα αυτά. Πού γίνονται μεγαλύτερες διακρίσεις, στο θέατρο? Στην κοινωνία μάλλον του θεάτρου ή στην κοινωνία της ζωής? Και οι διακρίσεις μπορεί να είναι οποιασδήποτε. Γιατί διακρίσεις. Επειδή και το θέατρο είναι ζωή και η ζωή είναι ένα θέατρο. Ναι, τα ξεχωρίζω όμως. Θα έλεγα όμως. Τους βγάλατε από τη δύσκολη θέση. Στην κοινωνία της ζωής. Εκεί γίνονται περισσότερες διακρίσεις.
Και υπάρχουν τα επακόλουθα. Στο θέατρο και, όπως είπε και ο Μαρίνος, σε όλους τους χώρους. Και στην τηλεόραση και παντού. Και σερβιτόρος να είσαι. Απλώς αυτά βγαίνουν προς τα έξω. Και πού εστιάζονται, σύμφωνα με την εμπειρία σας, περισσότερο αυτές οι διακρίσεις? Σε μίζερα πράγματα που δεν... Εγώ δεν βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Δεν έχει καμία σημασία. Αν είναι υγιής. Με τον εαυτό του. Ακριβώς. Να προσπαθεί κάποιος να γίνει καλύτερος. Ακριβώς. Να ξεπεράσει τα δικά του όρια. Ναι. Διότι δεν οδηγεί πουθενά. Και να σου πω και κάτι, Κατερίνα μου. Σε τελική ανάλυση έχει τον πρώτο λόγο τον έχει ο κόσμος. Ό,τι και να γίνεται πίσω, θα σε δει ο κόσμος. Αν σε δεχτεί ο κόσμος, καλώς. Αν δεν σε δεχτεί... Εισπράξατε ενοχλητική, θα έλεγα, κριτική. Ναι. Και ενοχλητική. Και πολύ καλή κριτική. Οι καλές είναι δεδομένες. Γι' αυτό δεν τις αναφέρω. Μπορεί να είναι αρνητική, ενοχλητική, αλλά να είναι καλή κριτική. Δεν σημαίνει καλή κριτική, αυτό... είναι η καλόπιστη κριτική. Λέγοντας ενοχλητική, εννοώ κακόπιστη. Ναι. Ναι. Υπήρξε. Υπήρξε και είμαστε από τους ανθρώπους που απαντάμε. Και απαντήσαμε. Αν και θυμάστε, λένε οι περισσότεροι να μην απαντάτε σε κριτικές, όταν όμως υπάρχει εμπάθεια πίσω από μια κριτική, ο φίλος. Να ξεπερνιούνται τα όρια. Ναι, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Θυμάστε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μα δεν ήταν μια φορά. Είναι περισσότερες από μία. Κάτι που σας έμεινε, γιατί και δύο έχετε τα καρκινάκια μέσα σας, εσείς στον οροσκόπο. Και... Μιλάω και λίγο με αστρολογικούς όρους, εδώ και με διαψεύδετε. Και κρατάμε έτσι λίγο. Όταν μας πειράξει κάτι, δύσκολα ξεχνάμε, νομίζω. Να σου πω, πραγματικά προσπαθώ να τα προσπερνώ. Δεν στέκομαι. Σου μιλάω πολύ, πολύ ειλικρινά. Είναι... Ούτε καν θέλω να αναφερθώ προσωπικώς. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν μιλώ για ονόματα. Ένα περιστατικό. Ούτε δηλαδή, καν μπορεί... σε περιστατικά δεν θα ήθελα. Να είχατε εσείς μια σκηνή στο θέατρο που εσείς θεωρήσατε ότι ήταν, τιμούσε την τέχνη και κάποιοι άλλοι, επειδή σας είχαν στο μάτι, ναι, λέω τώρα, δεν έχω κάτι υπόψη μου, πραγματικά, ναι, και εγώ εντελώς υποθετικά μιλώ, να την έχουν κατακρίνει και να επιχείρησαν να διασύρουν το όνομά σας. Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Τα αφήνουμε πίσω μας όμως. Mm. Απαντήσαμε κάποιες δεδομένες συγκεκριμένες στιγμές. Σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά από εκεί και πέρα τελείωσε. Άκουσαν αυτό που έπρεπε να ακούσουν και έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει λόγος να το. Πραγματικά. Ξέρετε, ναι, στην αρχή βάζουμε, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και να λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και τελείωσε. Και πάβεις να ασχολείσαι με οτιδήποτε, είτε σε ενοχλεί, είτε και καλόβουλο να είναι. Mm-hmm. Δηλαδή και, το καλό, και μια καλή κριτική τι κάνεις. Σκέφτεσαι τι καλό έκανες για να σου γράψουν μια καλή κριτική. Δεν είναι απλώς ότι σου γράφουν μια καλή κριτική και λες «Α, ωραία, μου γράψανε καλή κριτική». Όχι. Λέω γιατί μου γράψανε. Mm-hmm. Και μπορεί να μην το δεχτώ και εγώ ίδιος γιατί μου γράψανε καλή κριτική σε αυτό και μου γράψανε κακή κριτική σε αυτό. Που εγώ θεωρούσα ότι αυτό ήταν πιο ουσιαστικό, μάλιστα, και πιο αποτελεσματικό. Περάσατε καλά στη βόλτα που είχατε με τη Σόφη μας? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε και θέλετε να το μοιραστείτε και βεβαίως, με τον υπόλοιπο, ναι, κόσμο. Βεβαίως. Για να το δούμε. Πριν 5-6 μήνες με κάποιοι φίλοι μας εδώ, έδωσαν μας ραντεβού εδώ. Εμείς θέλαμε να πάμε κάπου αλλού. Δεν μας είναι πολλά ωραία, ελάτε. Ήρθαμε και τελικά ευολύσαμε. Ερχόμαστε καθημερινά εδώ, σχεδόν μπορεί και 3 φορές στα διαλύματα μας για να πιούμε έναν καφέ, για να πιω τον εσπρέσο μου βασικά. Ο ελεύθερος μας χρόνος περιορίζεται στο Gloria με καφέ, αλλά και πάλι για κουβέντες του κομμωτηρίου αυτή τη φορά, για τη δουλειά. Για απλά καθημερινά πράγματα σε αυτή που δεν μπορείτε να κάνετε, λόγω αυτό. Απλά ο έρωτας. Είμαστε σε περισσότερο, ας πούμε, σε φάση πιο χαλαρή, να πάμε για καφέ πιο πολλές φορές.
Εμένα εκείνο που με έχει λείψει από το διάβασμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πέραν των θεατρικών δεν διαβάζω, δεν έχω χρόνο. Εκείνο που θα μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί αγαπάμε πολύ και δύο τα άλογα, θα ήταν η φασία, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια πράγματα. Περιμένουμε το καλοκαιράκι για να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Νιώθετε ότι η ζωή σας ήταν γεμάτη όλα αυτά τα χρόνια, εκείνη σας πορεία? Θα ήμουν αχάριστος εάν έλεγα το αντίθετο. Πολύ γεμάτη από θέατρο, από δημιουργία, από πολύ λίγους φίλους, αλλά καλούς. Δεν πρέπει να έχουμε κανένας παράπονο, πραγματικά, όταν βλέπεις αληθινές ιστορίες γύρω σου, με ασθένειες, να λέμε εμείς για μικροπράγματα, γιατί. Πλέον έχει πάψει να υπάρχει η λέξη γιατί μέσα μου, γιατί... και λέω το γιατί πάλι. Όταν βλέπεις τα χειρότερα πρέπει να λες πραγματικά το ξέρω. Ο Ανδρέας, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Τα σχόλια του κόσμου, τα αθλητικά, πώς τα λέει? Όταν δεν υπάρχει πίσω εμπάθεια και είναι, ας πούμε, αρνητικά τα σχόλια, τα δέχομαι, οποιαδήποτε σχόλια. Όταν είναι με εμπάθεια, απλώς τα προσπερνώ, γιατί δεν θέλω να δίνω αξία σε ασήμαντους ανθρώπους. Γενικά δεν έχω κόμπλεξ στη ζωή μου, έχω απαλλαγή. Παλιά είχα αρκετά. Αλλά ευτυχώς δεν μπόρεσα και απαλλάγηκα από όλα μου τα κόμπλεξ. Το προσπάθησα πάρα πολύ δηλαδή και το έχω καταφέρει. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί όταν έχεις κόμπλεξ στη ζωή σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είσαι δυστυχισμένος. Δεν ήρθα εδώ να πιω καφέ. Μόλις ήρθα, με είδαν, ας πούμε, τα παιδιά εδώ, γιατί με ξέρουν, είμαστε κάθε μέρα εδώ. Άκουσα διάφορα σχόλια, ας πούμε, για την αλλαγή. Μ' αρέσει. Και δεν μου κακοφαίνεται, δηλαδή, καθόλου. Αν μου πεις κάτι άσχημο, μπορεί εκείνη την ώρα, είναι ιδιαίτερα άσχημο, μπορεί να με πειράξει λίγο, αλλά αμέσως το ξεχνώ. Διότι και εγώ μπορεί να σου πω κάτι άσχημο. Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο το χειροκρότημα. Και ακόμα παίζει ένα σημαντικό μέρος της απόδοσης που δίνει ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Περισσότερο όμως με ενδιαφέρει τώρα πια η διαδρομή 2 ώρων πάνω στη σκηνή, όταν νιώθεις την άβρα του κόσμου, το πώς παίρνεις κάτι. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω για το μάθημα. Μετά από 25 χρόνια φιλίας αλίμονων, εντάξει, έχει τις ιδιορυθμίες του, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι καλλιτέχνες ιδιαιτέρως, αλλά ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ο Ανδρέας είναι, δηλαδή, πραγματικά είναι πίνακα ζωγραφικής με πάρα πολλά μέσα, αφηρημένη τέχνη. Είναι ο πιο συναρπαστικός άνθρωπος έχω γνωρίσει. Ο Ανδρέας αυτό που κάνει στο θέατρο στην Κύπρο είναι ιστορία. Είναι ωραίο που τώρα που αρχίσατε να φτιάχνετε έτσι αφιερώματα στους ηθοποιούς, στους καλλιτέχνες γενικότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό εν ζωή να χαίρεται ο καλλιτέχνης για τα πράγματα που έχει δώσει, όσα έχει δώσει, με τον τρόπο που μπορούσε να τα δώσει, με τις ικανότητες που είχε να τα δώσει, και να τα βλέπει και να τα χαίρεται τώρα. Δεν τσαλακώνομαι, αλλά τσαλώνομαι. Το και αυτό επίσης θα περάσει. Είμαι πολύ έξυπνος για να μπορέσω κάποτε να είμαι ευτυχισμένος. Μακάρι, κυρίες και κύριοι, να ακούγατε τη συζήτηση που είχαμε εκτός αέρα. Θα τη βρίσκατε πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορώ να τα αποκαλύψω, έτσι. Τι μόλις κλείσαμε ραντεβού για καφέ και προβλέψεις. Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Φοράω συνέχεια γραβάτα, ξέρεις, γιατί όπως ο παπάς φοράει πετραχύλι και ξυλί, έτσι λοιπόν κι εγώ. Επειδή δεν μου επιτρέπεται να βγάλω το ότι ακούω,
φοράω τη γραβάτα να για να αισθάνομαι, να αισθάνομαι όπως στα μικρά μου χρόνια ήθελα να γίνω παπάς. Έτσι λοιπόν και να αυτοπεριορίζομαι. Για να μην βγάζω τίποτα προς τα έξω. Εσείς από μικροί θέλατε να γίνετε ηθοποιοί? Είχατε έτσι ανήσυχο πνεύμα, Αντρέα, εσύ? Ναι, ναι. Το έχεις μικρός. Έτσι. Τι έκανες δηλαδή, πώς εξέφραζες αυτό το πράγμα? Δεν ήμουν κοντά στους άλλους. Ήμουν πάντα μόνος. Και έφτιαχνα μέσα στο μυαλό μου παραστάσεις. Τώρα τι παραστάσεις? Έχεις κάνει κάποια παράσταση που ονειρεύτηκες όνειρο, ένα όνειρο πραγματικότητα? Δόξα τω Θεώ, θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα το αντίθετο. Ο Θεός με αξίωσε να κάνω πολλά πράγματα στο θέατρο, και αυτά που ήρθανε στο δρόμο και αυτά που σκεφτόμουν και ήταν όνειρο και στόχος. Και δόξα τω Θεώ, και εύχομαι και στα υπόλοιπα παιδιά που τελειώνουν να πραγματοποιούν τα όνειρά τους χωρίς πολλές δυσκολίες, γιατί η ζωή είναι τόσο σύντομη που πρέπει πραγματικά να τα χειρόμαστε, να μην κρατάμε κακίες, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μετάνιωσες για οτιδήποτε στη ζωή σου? Όχι. Όχι για τίποτα. Και αγαπάς τον εαυτό σου έτσι όπως το είσαι λατρεύω. Σήμερα. Το λατρεύω. Τα έχεις καλά με τον εαυτό? Ναι, αμέ. Εσύ Μαρίνο μου, από μικρός και εσύ ήθελες, ή για αλλού πήγαινες και αλλού σε στάφερε η ζωή? Εμένα μου αρέσει ένα στίχος από ένα τραγούδι που το τραγουδάει Αρβανιτάκι, που λέει: εδώ στον δρόμο τα μισά, έφτασε η ώρα να το πω. Άλλα είναι εκεί να παραπώ, γι' αλλού ξεκίνησα. Εγώ έχω μετανιώσει για αρκετά πράγματα που έχω κάνει και για αρκετά πράγματα που δεν έχω κάνει. Πες μας ένα που μπορείς να μοιραστεί. Δεν θα ήθελα, αλλά λέω ένα ότι μετανιώνω. Και μετανιώνω και που κάνω κάποια πράγματα και που δεν κάνω. Είμαι σκληρός, ας πούμε, απέναντί μου. Ναι, όταν από πολύ μικρός, δηλαδή, ήθελα να γίνω ή ηθοποιός ή τραγουδιστής. Ένα από τα δύο, ή ιερέας. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος της εκκλησίας. Έχουμε δύο παρολίγων ιερείς εδώ. Μ' άρεσε, δηλαδή, αν εγκατέλειπα κάποτε, ας πούμε, το χώρο αυτό. Ναι. Επειδή δεν ξέρω να κάνω κι άλλη δουλειά, νομίζω θα πήγαινα σε ένα μοναστήρι. Ξέρεις όμως, δεν θα μπορούσες να βάφεις το μαλλί. Δεν πειράζει, θα το ξύριζα. Το μουσείο όμως που θα. Εγώ σου λέω θα προτιμούσε τραγουδιστής. Ναι. Αυτό ίσως έχω μετανιώσει, ναι. Που δεν έγινα τραγουδιστή, μετανιώσα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, το ξέρω. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν γελάω εγώ, σοβαρά το λέω. Το τραγούδι έχει πολύ περισσότερο λεφτά από το σύνολο. Γιατί γελάει αυτό? Α, το αρέσει και να πειράζει. Έχει πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί τώρα πια στάντα να γίνει τραγουδιστή. Αρχίσαμε να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα. 17 Ιουλίου θα σβήσω 17 κεράκια. Εντάξει, το έχω πει αυτό. Και εγώ είμαι στον ουρανό και γυρεύω να δω ποιος θα με γεννήσει. Λοιπόν, ο πιο κοτσομπόλης. Από αγάπη το είπα. Ο πιο κοτσομπόλης από όλους είναι ο αστρολόγος. Το τελευταίο σας σχόλιο γιατί κλείνουμε. Ναι, ναι, είναι ο αστρολόγος που θέλει και το χρόνο, τη χρονολογία γέννησης. Ναι. Δεν του ξεφεύγουν το αστρολόγο. Που θα βρεθείτε λοιπόν, για καφέ, αυτό, για τις αστρολογικές προβλέψεις. Για να πούμε και εμείς για το κομμωτήριο. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για το κομμωτήριο. Ξεκινήσατε έτσι. Έχουμε ξεκινήσει, ναι. Και στην κομμωτική. Και στην κομμωτική. Αλλάζει και σημαντικά κάθε μέρα. Ναι, και πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και έχουμε και δώρα πακέτα για τους πελάτες μας και θεατές μας. Και να πούμε και για την πρεμιέρα μας ότι είναι 27 του μήνα με ένα πειραματικό ψυχολογικό θρίλερ. Του Νέαρχου Ιωάννου. Του Νέαρχου Ιωάννου, που το σκηνοθετεί ο Βάσος Αργυρίδης. Τον Μπες Καλσόν. Τον Μπες Καλσόν. Την επόμενη Παρασκευή πρεμιέρα, και θα παίζει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 και παίζουν ηθοποιοί Χλώη Γεωργοπούλου, Πέτρος Καρατζάς και Νικόλας Θεοδόρος. Σκηνικά κοστούμια Σοφία Σοφοκλέου, σκηνοθεσία Βάσος Αργυρίδης. Και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει σε Κυπριακό θέατρο έργο Κύπριου συγγραφέα που δεν εστιάζει το 1974 ούτε σε διάφορα άλλα θέματα τα οποία πια είναι. Μπες Καλσόν λοιπόν, κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μεν ακούσαμε για την πρεμιέρα στις Ανεμόνες, στο θέατρο Ανεμόνες, 27 Μαΐου. Ανεμόνα. Ναι, εντάξει, επειδή είστε δύο τώρα. Ανεμόνες. Είστε λουλούδια και άγρια και όμορφα έτσι μαζί, γι' αυτό το έκανα έτσι.